προσφυγές παρευρέθηκαν στην ημέρα μνήμης της κατεχόμενης Αχερίτου που καταληφθήκε από τους Αττήλες πριν από 49 χρόνια. Με δάκρυα στα μάτια, πρόσφυγες εξιστορούν τις τελευταίες τους στιγμές στο σκλαβωμένο τόπο τους. Το ρεπορτάζ έχει η Χριστιανά Μάρκου. Με δάκρυα στα μάτια και μοναδική επιθυμία τους στην επιστροφή, δεκάδες πρόσφυγες παρευρέθηκαν στην ημέρα μνήμης της κατεχόμενης Αχερίτου που καταλήφθηκε τόσο άδικα από τους Τούρκους εισβολής στις 31 Αυγούστου 1974. Την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο των πεσόντων και εκτελεστέντων αχεριωτών και δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων, ενώ παράλληλα τελέστηκε τρισάγιο και έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων και αγνοωμένων στο συνοικισμό Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου. Εκ μέρους της πολιτείας ανακοινώνουμε την δέσμευσή μας να συνεχίσουμε συνετά τον αγώνα που όλες μας δυνάμεις για την αντίκαιρη, έτοιμη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Με δάκρυα στα μάτια οι αχεριώτες αναπολούν μνήμες. Ήρθαν οι Τούρκοι ως τα σύνορα πάνω που για μένα που μηνέσκαμε ντε. Είχε σημαντομπλέγματα έχω. Και φτάσαμε ως εκεί και άρχισαν και πυροβολούσαν στο περβόλι. Και ήταν μαζί κάπου 300 άτομα μέσα στο περβόλι. Είχα την πιο αδερφό μου πέσουν τα 49 χρόνια σκάνω, η Τουρκία ήταν 17 χρονών. Δεν ξεχνούμε, πρώτα επειδή λείπουν και μας πήγε μας και χάσαμε και τα έρκια μας. Αυτά να πάνε. Τι θυμάσαι. Με 7 κοπελούθια και είμαστε εδώ πάνω. Δεν θέλει να πάει η κόρη μου, αλλά δεν επία ούτε κάνει το παρόσι. Οι πεσόντες Γιαννάκης Ιωάννου, Γιαννάκης Ζωβάνης, Κώστας Ηλία, Κενδέας Κασιανός, Αντώνης Ριαλάς, Παναγιώτης Μαρίνου, Βάσος Σεργίου, Ανδρέας Μάντολες, Ανδρέας Κάρουλας, Πασχάλης Μοσφίλης, Χριστάκης Παπαλής, ο Ανδρέας Δημητρίου με τις αχεριώτικες ρίζες, καθώς και η Βάρβαρα εκτελεστέντες Χριστοφής Προδρόμου, Γρηγορού Γεωργίου και Γιάσουμι Τσουρούτης. Άγνωστη παραμένει η τύχη και του μέχρι και σήμερα αγνοωμένου Σωτήρη Σωτηρίου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελεύθερη Αχερίτου Γιάννης Γεωργίου, ο πρόεδρος της κοινότητας Αχερίτου Μιχάλης Καούνας, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, αστυνομίας και εθνικής φρουράς, οικογένειες των ηρώων, οργανωμένα σύνολα, φίλοι και συγγενείς. Οι υπόλοιπες.